Αποχώρη, Τετάρτη, 23 Ιουλίου, μια μέρα μετά την τεράστια καταστροφή. Είμαστε κτήμα εδώ του Κώστα του Ιωάννου και έχουμε δίπλα τον Κώστα Κελεσίδη, γνωστό αμπελουργό και παραγωγό ηνοποιό, καλλιεργητή και αυτός. Πείτε μας για τη χθεσινή την τεράστια χαλαζόπτωση και τη θεομηνία που έπληξε τις παραγωγές μας. Δεν υπάρχει κανένα ροδάκινο καλό. Εδώ. Στις ποδιές. Βλέπουμε στρώματα ροδάκινα. Στρώμα κάτω. Παντού ροδάκινα, τα ίδια και σε διπλανό αμπέλι, τεράστια καταστροφή, βιβλική. Έτσι. Κώστα, πες μας και εσύ για την εμπειρία σου. Μέχρι χθες χαιρόμασταν και ελπίζαμε ότι κάτι θα μάσουμε και θα ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση αυτή εδώ, την οικονομική. Αυτό το κατάντημα που έχει η χώρα μας. Αλλά μετά από αυτό το χαλάζι δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν καταστραφεί όλα. Εάν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, είμαστε τελειωμένοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε! Μια δήλωση ο νέος πρόεδρος Θεοδωσιάδης. Συγχαρητήρια για την εκλογή και πες μας δύο πράγματα εδώ για την χθεσινή θεομηνία. Πρωτοφανές πράγμα. Ελπίσουμε η πολιτεία να ανταποκριθεί. Γιατί η ζημιά είναι τεράστια. Όχι μόνο με λόγια, με έργα. Οι άρχοντες, ας πούμε, του κράτους να σταθούν δίπλα μας, γιατί ο κόσμος είναι σε πολύ μεγάλη απόγνωση και δεν ξέρει τι θα κάνει. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Πέρυσι πώς ήταν τα πράγματα, οι εκτιμήσεις, αυτά που δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ ανταποκρίνονται στο χαμένο εισόδημα. Σε μερικές περιπτώσεις ναι, σε άλλες όχι. Είχαν και προβλήματα. Γιατί ακούσαμε για πολύ άσχημες εκτιμήσεις. Ναι. Το συμπήρυνο δεν αποζημιώθηκε καλά πέρυσι. Και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ναι. Μας κόψαν ότι λόγω ότι θα πάρουν χυμό, ο χυμός μας ενέπαιζε, ας πούμε, για το χυμό, με 4 με 5 λεπτά χυμό δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Και να μην κουβαλάνε μόνο αθοδέσμες οι άρχοντες, να τις προσφέρουν κάπου που δεν πρέπει και εμείς να είμαστε έρμοι των καταστάσεων. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Ευχαριστούμε.